Συνάντηση με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας Νικόλα Ντιμητρόφ, τον πρόεδρο της Βουλής και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας είχε ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών Νίκος Τένδιας κατά την επίσκεψή του στα Σκόπια. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας συναντήθηκε και με τον ομολογό του Μπουγιάρο Σμάνη. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένης της συνεπούς εφαρμογής της Συμφωνίας των Πρεσπών, η ευάθυνση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η Ελλάδα είναι ένας φίλος που στηρίζει τη Βόρεια Μακεδονία ως ο πιο κοντινός σας γείτονας, θέλει να υπάρχει ασφάλεια για τους πολίτες σας και για όλα τα Δυτικά Βαλκάνια. Κανείς δεν πρέπει να βάλει την περιοχή σε ένα βαρέλι με μπαρούτι και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια. Συζητούσαμε για το θέμα της ευρωπαϊκής προοπτικής της περιοχής και της Βόρειας Μακεδονίας ως ένα μοντέλο που πλήρει όλα τα κριτήρια για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Και αυτή είναι μια δοκιμασία για την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Ευχαρίστησα τον συνάδελφό μου Νίκο Δένδια για την ισχυρή στήριξη της Ελλάδας να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις και περιμένουμε αυτή η υποστήριξη να συνεχιστεί. Οι υπουργοί εξωτερικών των δύο χωρών συζήτησαν και για τα κοινά ενεργειακά σχέδια, όπως την πρόσφατη συμφωνία για την κατασκευή του διασυνδετηρίου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, αλλά και για την πρόθεση των Σκοπίων να συμμετάσχουν σε ενεργειακά σχέδια στην Αλεξανδρούπολη.